Καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε καλά, είμαι ο Άκης, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Fixed by Viewers και είναι το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς, συγκεκριμένα για την μητρική την οποία βλέπετε και στον τίτλο, δεν χρειάζεται να την πω ολόκληρη. Να θυμίσουμε ότι η μητρική απλώς δεν έδινε εικόνα με τον παλιότερο επεξεργαστή κλπ. Και έχω πάρει 4 υπέροχες απαντήσεις, ωστόσο υπάρχουν και άλλες απαντήσεις οι οποίες ναι μεν μπορεί να μην προτείνουν κάποια λύση, μπορεί να είναι μια ερώτηση, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Παρ' όλα αυτά, ευχαριστώ και αυτούς που γράψανε ότι τους αρέσει το βίντεο, ότι θέλουν να μάθουν κάτι από αυτό και πάει λέγοντας. Ωστόσο, έχουμε 4 απαντήσεις, τις οποίες, αν θυμάμαι καλά, τις 3 θα τις δουλέψουμε. Την 4η δεν θα τη δουλέψω ακόμα, γιατί είναι κάτι πολύ πιο δύσκολο να το πω, κάτι πολύ πιο απαιτητικό καλύτερα. Έχει να κάνει κυρίως με ένα τρόπο τον οποίο θα χρειαστούμε κάτι εξωτερικό ώστε να γίνει αυτό. Θα χρειαστούμε δηλαδή έναν προγραμματιστή σε περίπτωση που δεν καταφέρουμε να την κάνουμε να δουλέψει αυτή τη μητρική. Όπως θυμάστε, αυτή η μητρική ήταν μέσα σε ένα κουτί, υπολογιστή, μαζί με τα πάντα πάνω, βράχηκε και μετά ο χρήστης μου την έφερε, μου την έδωσε, μου λέει: ξέρεις, πάρτινα και αν θέλεις να τη φτιάξεις, φτιάξει, κράτα την, κάντε ό,τι θες. Εμείς λοιπόν έχουμε εδώ πέρα τη μητρική μας, τη οποία το όνομα το γράφω τώρα εδώ πέρα κάτω, και μαζί έχουμε έναν επεξεργαστή Intel Pentium E5400, αυτό εδώ καλά αποκλείται να φαίνεται γιατί γυαλίζει και από το ring light. Έχουμε δύο RAM. Δύο διαφορετικές RAM. Μία από το βίντεο που είχαμε βρει έναν υπολογιστή δίπλα από τον κάδο και μας είπε ένας φίλος ότι λειτουργεί κανονικά, δεν βλέπει κάποιο σφάλμα. Οπότε εμείς για να είμαστε σίγουροι πέρα από αυτήν, έχουμε και μία δική μου που είμαι σίγουρος θα δουλέψει και είναι η Kingston KVR. Είναι και οι δύο μνημούλες DDR2 και φυσικά ό,τι άλλο χρειαστούμε το έχουμε. Έχουμε μία κάρτα γραφικών PCI Express, έχουμε και μία ακόμα κάρτα γραφικών η οποία είναι έτσι λίγο πιο παλιά. Έχουμε τροφοδοτικό, έχουμε ένα απλό τροφοδοτικό, το οποίο απλώς το θέλουμε για να τροφοδοτήσουμε την μητρική μας, να δούμε αν λειτουργεί. Εμείς τι θα κάνουμε τώρα, θα εμφανίζω εδώ πέρα εγώ ένα-ένα τα σχόλια που ακολουθώ τις οδηγίες τους. Τα έχω χωρίσει με τη σειρά σε αυτά που θεωρώ ότι θα έπρεπε καλύτερα να γίνονται πρώτα-πρώτα. Το τέταρτο θα το κρατήσω, δεν σημαίνει ότι δεν θέλω να το δοκιμάσω και να πω ποιος το έχει πει για να είμαι εντάξει απέναντί του. Ο Παύλος ο Γιώγας λέει ότι αν δεν λειτουργήσει με καινούργια μπαταρία BIOS, τότε εγώ θα δοκίμαζα να ξαναφλασάρω το BIOS. Απλά πρέπει να έχεις προγραμματιστή. Προγραμματιστής SPI, αν θυμάμαι καλά, λέγεται. Είχα δει ένα πάρα πολύ καλό κανάλι που έδειχνε πώς να το κάνεις αυτό. Νομίζω λέγεται Fubar ή Fuzbar. Αν το κάνω λάθος, χίλια συγγνώμη, αλλά έχω βάλει το κανάλι του τώρα εδώ. Θα το βάλω και στο description να το δείτε. Ο άνθρωπος αυτός είναι φοβερός στη δουλειά του και είναι καμιά φορά αυτό που του ζηλεύω, όχι με την κακή έννοια, με την καλή έννοια, που έχουν τόσες γνώσεις, τα εξηγούν τόσο όμορφα και σε γεμίζουν με γνώσεις. Η αλήθεια είναι ότι τον έβλεπα πάρα πολύ κάποια περίοδο και ήταν και μια ενέπνευση για να ξεκινήσω κι εγώ κάτι λίγο πιο στους υπολογιστές. Και μπράβο του. Αν και νομίζω ότι το τελευταίο καιρό έχει σταματήσει, και αν δει αυτό το βίντεο, αν πέσει ποτέ αυτό το βίντεο στα μάτια του, στην προσοχή του τέλος πάντων, θα ήθελα να του πω να συνεχίσει αυτή τη δουλειά που κάνει, αυτή την υπέροχη δουλειά που ξεκίνησε στο YouTube, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τέτοιους ανθρώπους μέσα στο YouTube που πιάνουν έναν άνθρωπο από το 0 και μπορούν με τις γνώσεις του να τον φτάσουν στο 5. Δεν θα πω στο 10, στο 5. Οπότε, αν το βλέπεις αυτό, αγαπητέ, συνέχισε τα βίντεο που έκανες. Το αξίζεις. Λέει λοιπόν ο Παύλος, συγγνώμη που διέκοψα την ανάγνωση, εάν δεν λειτουργήσει με καινούργια μπαταρία BIOS, τότε εγώ θα δοκίμαζα να ξαναφλασάρω το BIOS. Απλά πρέπει να έχεις προγραμματιστεί, αυτό που είπαμε πριν, αλλά και να μην έχεις είναι πολύ οικονομική, εάν θέλεις να ασχοληθείς. Επίσης, δεν πιστεύω ότι σκουριά θα είναι πρόβλημα αν είναι μόνο περιμετρικά των βυσμάτων. Είχαμε πει στο προηγούμενο ότι έχω παρατηρήσει σκουριά τριγύρω. Οπότε θα ξεκινήσουμε με το σχόλιο του Γιάννη, του Τζον, μετά θα πάμε λογικά στο σχόλιο του Κώστα και μετά έχουμε του Άγγελου, το οποίο επισημαίνει κάτι πάρα πολύ καλό και θα ήθελα να το πω πριν κλείσουμε. Λέει: καλησπέρα, πολύ ωραία ιδέα για το βίντεο. Φαντάζομαι, λέει, ότι όταν θα βράχει και η μητρική, η μπαταρία CMOS, δηλαδή αυτή εδώ η μπαταριούλα που μοιάζει με ρολογιού, η μπαταρία ρολογιού είναι βασικά, θα ήταν πάνω. Άρα υπάρχει πιθανότητα να έχει γίνει, λέει, κάποιο βραχυκύκλωμα. Όμως μια δοκιμή δεν βλάπτει. Εγώ θα δοκίμαζα τη RAM και μια εξωτερική κάρτα γραφικών. Μήπως έχουν πρόβλημα τα ενσωματωμένα γραφικά τη μητρική, αν χρησιμοποιούνταν αυτά πριν. Άγγελε μου, νομίζω ότι είχε κάρτα γραφικών πριν. Δεν είμαι σίγουρος, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, υποπτεύομαι. Θα δοκιμάσουμε, όπως είπα, μια κάρτα και θα δούμε αν θα βγάλει εικόνα, αν θα μας εμφανίσει σημάδια ζωής. Ο οποίος δεν σχολίασε, δεν σημαίνει ότι δεν ξέρει ή
δεν ήθελε να πάρει μέρος, μπορεί κάποιος από τα παιδιά αυτά τα τέσσερα να τον κάλυψε με αυτά που είπε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και ο Γιάννης και ο Κώστας και ο Άγγελος και ο Παύλος είπανε τέσσερα διαφορετικά πράγματα που το ένα είχε σύνδεση με το άλλο, μπορεί και χωρίς να το θέλανε. Οπότε θα φορέσω εγώ τα γαντάκια μου, θα έρθουμε πάνω με την κάμερα του κινητού, με το flash αναμένο για να δούμε μήπως υπάρχει κάποια πρασινίλα στις συνδέσεις, θα γυρίσουμε και πίσω να δούμε τι γίνεται και μετά θα δοκιμάσουμε σιγά σιγά με τα πράγματα που... και λίγο να μιλάω. Το θέμα μου εμένα και η παρατήρησή μου είναι εδώ, σε αυτά εδώ. Γενικά το κινητό τα κάνει λίγο πράσινα, να πρασινίζουν, αλλά αυτά εδώ δεν μου άρεσαν καθόλου. Λοιπόν, αφού τσέκαρα με το φλάσ μου και με το κινητό μου, με την κάμερα του κινητού μου, πολύ κοντά, αν έχουν φουσκώσει οι πυκνωτές που το πρότεινε να το κοιτάξουμε ο Κώστας και φυσικά ο Γιάννης που είπε να δούμε πως υπάρχει κάποια πρασινίλα. Επισήμανα λοιπόν ότι υπάρχει κάτι που δεν μου αρέσει το χρώμα του, αλλά μπορεί να μην είναι και τίποτα. Προχωράμε λοιπόν τώρα στο βήμα 2, στο σχόλιο 2, που ο Κώστας λέει: ωστόσο, θα μπορούσες να την θερμάνεις με κάποιο σεσουάρ για να κολλήσουν καλύτερα οι ενώσεις. Αν τυχόν έχει πάει κάτι στραβά με τις ενώσεις. Νομίζω ότι δεν έχει πάει κάτι στραβά, αγαπητέ Κώστα, αλλά ήταν καλό να το ζεστάνουμε, έτσι δεν θα ρίξουμε πολύ θερμότητα πάνω στη μητρική, μην φανταστείτε. Έχω πάρει το σεσουάρ μου, θα το βάλω στο σχετικά ζεστό και θα το βάλω από μία απόσταση τόση πάνω από τη μητρική, έτσι περίπου 30 εκατοστά. Ό,τι ζεστάνει, ό,τι κάνει. Δεν είναι κάποιο θερμοπίστολο, ξέρω ότι δεν είναι και το πιο σωστό να τη θερμάνω
εδώ. Καλύτερα θα είναι ένας πάγκος εργασίας. Δεν θα κάνει κάτι γιατί δεν είναι πολύ μεγάλη θερμοκρασία να αποδεσμευθούν διάφορες οσμές. Οπότε το δοκιμάζουμε και μετά προχωράμε στα επόμενα βήματα που ουσιαστικά πάνω κάτω και ο Κώστας και ο Άγγελος μου λένε να δοκιμάσω να τη βάλω μπρος με τα πράγματα τα οποία έχω, όμως μια εξωτερική κάρτα. Θα χρησιμοποιήσω αυτήν, της Palit, τη GTX 660, καλά τα λέω, ναι, και να δούμε αν θα λειτουργεί. Ευελπιστώ να τα καταφέρουμε. Πάμε λοιπόν τώρα στο βήμα που πιάνει και τον Κώστα και τον Άγγελο και φυσικά είμαι σίγουρος ότι πιάνει και τον Γιάννη που είπε ότι τσέκαρε, ξέρω εγώ, πριν κουμπώσει το οτιδήποτε. Φαντάζομαι ότι ο Γιάννης σε αυτό το επεισόδιο που τσέκαρα τι γίνεται και αν κρίνει ότι όλα είναι καλά, θα έλεγε κούμποσέ τα και δοκίμασε. Οπότε πιάνει λίγο τους τρεις και αν θυμάμαι καλά και ο Παύλος λέει ότι αν δεν λειτουργήσει με καινούργια μπαταρία BIOS, τότε εγώ θα δοκίμαζα να φλασάρω. Οπότε ο Παύλος το πιάνει στο σημείο που οι άλλοι τρεις δώσαν τη λύση τους και η μητρική δεν μας έκανε τη χάρη να λειτουργήσει. Οπότε, Παύλο μου, μην στεναχωρηθείς, μην παρεξηγηθείς που δεν δοκιμάζω το δικό σου. Απλά επειδή είναι το επόμενο, το κρατάω ως κρατούμενο σε περίπτωση που δεν λειτουργεί η μητρική μας, να κοιτάξω να βρω κάποιον προγραμματιστή SPI και δεν ξέρω αν αξίζει να μπω σε αυτή τη διαδικασία ωστόσο. Αλλά επειδή είναι fixed by viewers, δεν θέλω να σας αφήσω παραπονεμένους κανέναν από εσάς. Θα το δούμε. Λοιπόν, για να μην τα πολύ λέω, θα δοκιμάσουμε να ζεστάνουμε με πιστολάκι τη μητρική μας λίγο έτσι για κανένα 1,5 λεπτό, να πούμε, όχι παραπάνω, δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος κιόλα. Και μετά θα κουμπώσουμε πάνω επεξεργαστή, μνημούλα αυτή μετά τη δεύτερη, για να δούμε αν λειτουργεί, να τη τεστάρουμε κι εμείς. Και φυσικά την καρτούλα γραφικών μας. Θα δοκιμάσουμε δύο μπαταριούλες, πέρα από αυτήν δηλαδή έχω κι άλλες. Και θα δούμε αν θα βγάλει εικόνα, αν θα λειτουργήσει, αν θα είναι κομπλέ. Πάμε. Ωραία. Και αφού ζεστάναμε, πάμε να βάλουμε σιγά σιγά τα πράγματά μας. Να σας φέρω κοντά. Να σας φέρω κοντά να δείτε. Θα με συγχωρέσετε για το αχούρι που υπάρχει πάνω στο γραφείο. Θεωρήστε το λογικό. Ωραία. Και έχουμε εδώ τη μητρική μας. Θα ανοίξουμε να βάλουμε τον επεξεργαστή. Τραβάμε αυτό εδώ. Και μετά πιέζουμε εδώ πέρα πίσω. Πιάνουμε. Πάμε στα πίσω. Εδώ η μητρική τώρα. Για όσους ας πούμε δεν γνωρίζουν, βλέπετε ότι έχει δύο δοντάκια. Ένα εδώ και ένα εδώ. Το φέρνω πιο κοντά. Βλέπετε, εκεί που σταματάνε τα πινάκια και έχουν κενά. Ο επεξεργαστής μας έχει αυτός. Και πάντα κοιτάμε το βέλος. Απλά το λέω για κάποιους οι οποίοι είναι πολύ αρχάροι. Το βέλος συνήθως μας λέει πού να πάμε. Εδώ πέρα σε αυτή τη μητρική βέβαια δεν βλέπω το βέλος. Δεν υπάρχει κάποιο βέλος πάνω στη μητρική. Οπότε εμείς παίρνουμε τον επεξεργαστή μας, εδώ, με τις γωνίτσες του, και τον ακουμπάμε εδώ. Το βάζουμε, εδώ είναι ο επεξεργαστής μας. Κούμποσε, δείτε, δεν φεύγει. Έχει κουμπώσει κανονικά. Πάμε τώρα να βάλουμε τη μνημηρά μας. Πιέζουμε μέχρι να ακούσουμε τα τσακ. Προχωράμε στην μπαταριούλα. Η μπαταριούλα θα μπει από αυτή την πλευρά. Να βλέπουμε τη μάρκα της μπαταρίας, να το πούμε και έτσι. Και έχουμε έτοιμο μέχρι στιγμής το build μας. Αφού όμως βάλουμε και την κάρτα. Την κάρτα θα τη φέρουμε εδώ. Στο PCI Express slot. Πιέζουμε και μπαίνει και αυτή. Είναι λίγο σκονισμένη. Το ξέρω, είναι εδώ πολύ καιρό έξω, με συγχωρείτε γι' αυτό, δεν μου αρέσει να σας δείχνω κάτι τέτοιο, αλλά εντάξει, είμαι άνθρωπος κι εγώ, μην νομίζετε ότι τα έχω όλα στην εντέλεια, έτσι. Θεωρητικά το μπιλντάκι μας, σας την κρατήσω λίγο την κάρτα, είναι έτοιμο. Βλέπετε, έτσι είναι ένας υπολογιστής. Θα φέρουμε και το τροφοδοτικό μας, θα δώσουμε τροφοδοσία. Όπως έχουμε έτσι το build μας, θα φέρουμε το τροφοδοτικό μας, το οποίο θα το φέρω εδώ δίπλα. Μην ανησυχείτε, δεν ξέχασα στον επεξεργαστή την ψύκτρα του, γιατί εντάξει, λογικό είναι να μου το πει κάποιος. Λοιπόν, θα κλείσω τον υπολογιστή μου εδώ πέρα. Για να ανοίξουμε το άλλο να δούμε αν θα μας δώσει εικόνα. Και πώς ανοίγουμε έναν υπολογιστή, πώς ξεκινάμε έναν υπολογιστή, ακουμπώντας του κάτι μεταλλικό.
Τώρα επειδή δεν έχω κατσαβίδι, θα ακουμπήσω τα κλειδιά του αυτοκινήτου μου. Δεν παθαίνει κάτι, ουσιαστικά το βραχυκυκλώνεις για να ξεκινήσει. Τώρα που είναι κλειστή η οθόνη, ανοίγουμε τροφοδοτικό. Εδώ πέρα έχει ένα λαμπάκι, το οποίο άναψε, νομίζω φαίνεται. Ναι, φαίνεται. Πάμε για το πρώτο τεστ. Λοιπόν, front panel εδώ και θέλουμε το power που είναι εδώ πάνω. Ξεκίνησε ο υπολογιστής, πήρανε ρεύμα τα πάντα. Ωστόσο, καμία εικόνα. Είναι στο stand-by οθόνη. Θα του δώσω λίγο χρόνο να δούμε μήπως. Αν και δεν νομίζω, παιδιά. Ωραία. Θα δοκιμάσουμε μια άλλη μπαταρία. Στα γρήγορα. Πάμε. Βγάζω την μπαταρία μου, είπαμε. Ωραία. Βάλαμε μπαταρία. Και θέλουμε και ένα κατσαβιδάκι για να βραχυκυκλώσουμε, είπαμε. Ανοίγω το τροφοδοτικό, τα χόλα, πάμε. Ξαναβάλαμε σε ρεύμα. Νομίζω ότι μπορούμε να δοκιμάσουμε το άλλο σλότ της RAM. Οπότε, κλείνω πάλι εδώ. Βγάζουμε τη μνήμη μας, ανοίγουμε τα σλότ στην δεύτερη. Το βάλαμε, ανοίγουμε το τροφοδοτικό, λαμπάκι ανοιχτό. Ωραία. Βραχυκυκλώσαμε. Εδώ θα μπορούσαμε να βάλουμε και ένα σπικεράκι. Να δούμε τι θα κάνει. Πρέπει να βρω ένα. Επιστρέφω. Λοιπόν, έβαλα ένα σπικεράκι εδώ. Θα κάνουμε ησυχία να δούμε μήπως κάνει κάποιο σημάδι. Λοιπόν, ανοίγουμε το τροφοδοτικό. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ο καλύτερος μας φίλος ποιος είναι, παιδιά, όταν δεν ξέρουμε κάτι? Το Google. Οπότε, πάμε στο Google και γράφουμε Asus Motherboard, γιατί έχουμε Asus μητρική, και γράφουμε 3 short beeps, δηλαδή 3 γρήγορα beep. Είναι καλά δεν άκουσα. Ένα μεγάλο και 3 μικρά δεν ήτανε? Για να ξανακούσουμε. Είναι ένα μεγάλο και 2 μικρά, άρα είναι ένα long και 2 short. Βέβαια λένε εδώ πέρα και για ένα και 2 γρήγορα ότι είναι video card error. Κατά γραφικών είναι εντάξει και λειτουργεί σε όλα. Μήπως η μητρική αδυνατεί να δώσει στην κάρτα γραφικών? Άλλη μνήμη. Ας δοκιμάσουμε άλλη μνήμη RAM, να δούμε. Και πάμε να δούμε με την άλλη μνήμη που μας είπε ο φίλος μας ότι είναι δοκιμασμένη και λειτουργεί. Ωραία, τι βάλαμε? Για να δούμε. Βάλαμε άλλη μνήμη RAM, ξαναλέμε. Θα δοκιμάσουμε στο άλλο slot τώρα. Αν και στο άλλο slot κάνει έτσι, θα πρέπει να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Για να δούμε. Πάλι το ίδιο. Μου φαίνεται πως από εδώ και πέρα όλα τα βίντεο θα γίνονται σε φάση διακεκομένα. Δηλαδή θα τα γράφω μία μέρα, θα κόβω και την επόμενη μέρα θα κάνω πάλι το ίδιο βίντεο, απλά λέγοντας άλλα πράγματα. Και τι εννοώ λέγοντας άλλα πράγματα? Θεώρησα ότι στο πρώτο επεισόδιο ήταν λίγο περίεργο το ότι σας είπα ότι έχει απλά ένα πρόβλημα και αυτό. Συνήθως πρέπει να μετράμε με ένα πολύμετρο. Και εφόσον έχω ένα πολύμετρο στην κατοχή μου, εδώ πέρα στο σπίτι μου, λέω γιατί δεν τσεκάρω να δω αν υπάρχει κάποιο βραχυκύκλωμα στη μητρική και απλώς έτσι το πετάω στο πρώτο επεισόδιο ότι φοβάμαι μην έχει βραχυκύκλωση. Οπότε μέτρησα με το πολύμετρο και συγκεκριμένα μέτρησα την υποδοχή του 24πινου στη μητρική. Μήπως κάποιο από τα διάφορα κανάλια έχουν βραχυκύκλωση μεταξύ τους. Οι μετρήσεις ήταν κανονικές. Ευτυχώς δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο βαρύ πρόβλημα, ευτυχώς ξαναλέω, γιατί αν υπήρχε κάποια λάθος μέτρηση σε αυτό το κομμάτι της μητρικής θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, αφού τελειώσαμε από εδώ πέρα και αφού είδα πως είναι όλα καλά στην υποδοχή του 24πινου και η συνέχιση του ελέγχου έγινε με ένα speaker και είναι ουσιαστικά αυτό που πρέπει να έχει κάθε μητρική για να ακούμε τα beep, να καταλαβαίνουμε ποιο σφάλμα είναι. Βέβαια, για να καταλάβουμε ποιο σφάλμα είναι από τα κάθε beep, πρέπει να ξέρουμε και ποιο BIOS έχουμε.
Τα beeps αυτά τα κάνει το post. Όταν λέμε post, σημαίνει power on self test. Είναι δηλαδή μια διαδικασία που εκτελείται πριν μπει στο λειτουργικό μας σύστημα. Νομίζω θυμάστε όλοι και έρχεται στο μυαλό σας ότι όταν πατάμε τον υπολογιστή και κάνει ένα τουτ, ένα beep δηλαδή γρήγορο, σημαίνει ότι μπαίνει κανονικά και πέρασε το power on self test. Και έτσι λοιπόν, αφού είπαμε τι είναι το BIOS, έπρεπε να δω εγώ ποιο έχει. Και για να το δω αυτό έπρεπε να βγάλω τα μάτια μου, κυριολεκτικά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί για να δούμε λοιπόν ποιο BIOS εμπεριέχει η μητρική μας, εγώ συγκεκριμένα έπρεπε να δω σε αυτό εδώ το chip τους αριθμούς. Αυτούς τους αριθμούς, αυτό τον κώδικα εδώ πέρα που γράφει, αν τον πληκτρολογήσουμε στο Google θα μας πει ποιο ακριβώς BIOS φοράει η μητρική μας. Ξέρω ότι στις καινούργιες μητρικές βλέπετε συνήθως όταν ανοίγει το BIOS να λέει Gigabyte, MSI, ASRock κλπ. Δεν είμαι σίγουρος αν το φτιάχνουν πλέον οι ίδιες οι εταιρείες ή αν απλώς το αγοράζουν και το κάνουν customize. Πάντως, στις παλιές μητρικές τέτοιου τύπου συναντούσαμε συνήθως BIOS που τα φτιάχνανε άλλες εταιρείες και απλώς τα αγοράζανε οι εταιρείες των μητρικών. Αν λοιπόν βρείτε τι μάρκα είναι το BIOS ή αν ανοίξετε τέλος πάντων το manual που έχουν συνήθως οι μητρικές, αλλά καταλαβαίνετε ότι σε αυτή δεν έχω κάτι τέτοιο, μπορούμε να βρούμε και τι σφάλμα υπάρχει ανάλογα με τα beep. Είδατε ότι κάνει ένα long beep και δύο short. Από ό,τι είδα για την συγκεκριμένη μητρική με το συγκεκριμένο BIOS, το πρόβλημα είναι σε μια περίπλοκη διεργασία που ονομάζεται checksum, αν το λέω λάθος ρε παιδιά, συγγνώμη, που αυτή τη διεργασία την διεκπεραιώνουν μαζί το BIOS και το CMOS. Συνεπώς, η επόμενη μέτρησή μου ήταν στο CMOS, το οποίο είναι normal. Άρα αυτό μας καθησυχάζει λίγο περισσότερο. Οπότε τι καταλαβαίνουμε, αφού υπάρχει ένα πρόβλημα στη διεργασία του BIOS και του CMOS, αφού το CMOS είναι εντάξει, που υπάρχει το πρόβλημα στο BIOS. Αυτό λοιπόν θυμίζει το σχόλιο που είχε κάνει ο Παύλος, ο οποίος είχε πει ότι θα ήταν καλύτερα να προγραμματίσουμε πάλι το BIOS με έναν προγραμματιστή. Πάμε όμως να πούμε ποιες είναι οι λύσεις σχετικά με το BIOS και αυτές που πρέπει να ακολουθήσουμε. Η πρώτη μας επιλογή είναι να επαναπρογραμματίσουμε το chip. Το πρόβλημα είναι ότι αν υπάρχει εντός εισαγωγικών κάποιος bad sector, είναι πολύ γενικευμένο, αλλά για να το κάνω λίγο πιο κατανοητό σε όσους δεν ξέρουν, αν προχωρήσουμε θα κάνουμε μια τρύπα στο νερό και δεν θα καταφέρουμε να το φτιάξουμε και η μητρική όντως τότε θα είναι για ανακύκλωση. Το δεύτερο πράγμα που μου πρότεινε ένας φίλος του καναλιού που μου απάντησε μέσω του Instagram και όχι μέσω του YouTube, ο Βασίλης, θα ήταν να αλλάξουμε το BIOS chip και να το προγραμματίσουμε εκ νέου. Αυτός ο τρόπος έχει λίγο παραπάνω δουλειά από ότι ο προηγούμενος στο να τα καταφέρουμε, αλλά μας δίνει περισσότερες πιθανότητες από ότι ο πρώτος, γιατί φεύγει από την εξίσωση το bad sector που είπαμε. Το γενικότερο πρόβλημα όμως είναι πως δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει κάτι καμένο, χαλασμένο πίσω από το BIOS. Συνεπώς καταλαβαίνετε πως εμείς μπορεί να καταφέρουμε να φτιάξουμε το BIOS, αλλά να είναι κάτι άλλο από πίσω και εν τέλει να μην έχουμε πάλι κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Συνεπώς είμαστε λίγο σε μια περίεργη κατάσταση. Δοκιμάσαμε αυτά που είπατε, δεν δημιουργήσαμε κάποιο πρόβλημα, δεν νομίζω να δημιουργήσαμε κάποιο πρόβλημα, το θέσω έτσι μέσα σε παρενθέσεις να μην είμαι απόλυτος, να αφήνω πάντα μια περίπτωση στην οποία μπορεί κάτι να μην λειτουργεί σωστά, να μην είναι σωστά και να πω απλώς ότι θα πρέπει λίγο να ασχοληθούμε με αυτό. Και όταν λέω θα πρέπει λίγο να ασχοληθούμε με αυτό, εννοώ ότι θα πρέπει να βρω έναν προγραμματιστή, θα πρέπει να κοιτάξουμε μήπως αγοράσουμε και το ίδιο το chip. Δεν ξέρω πώς θα κινηθώ. Θα ήθελα να μου πείτε κι εσείς την άποψή σας. Σίγουρα η πιο επικρατέστερη άποψη είναι ότι φίλε είναι πολλή δουλειά για ένα socket το οποίο δεν είναι και πολύ ok να το συνεχίσεις. Δεν είναι ένα σόκετ το οποίο θα σου χαρίσει κάτι. Πέτα το και κάνε κάτι άλλο. Σέβομαι αυτή την άποψη, αλλά επειδή είμαστε σε αυτό το κανάλι και σε αυτή τη σειρά για να βλέπουμε αν θα καταφέρουμε μαζί να φτιάξουμε κάτι, δεν θα με πείραζε να το δοκιμάσω. Να ξεκαθαρίσω πως δεν είμαι όμως τόσο καλός σε αυτό το θέμα. Δεν είμαι τόσο εξοικειωμένος με το προγραμματισμό ενός BIOS κλπ. Ωστόσο είμαι σίγουρος ότι με τη βοήθεια και τη δική σας αλλά και άλλων ανθρώπων που τους αρέσει όλο αυτό που κάνουμε θα τα βγάλουμε πέρα και πιστεύω θα σας αρέσει αρκετά η συνέχεια. Δεκτά όλα τα σχόλια από κάτω, δεκτά όλα όσα θέλετε να μου πείτε. Αν κάπου ήμουν λάθος ή αν κάπου θέλετε να διορθώσουμε κάτι στη σειρά, κανένα πρόβλημα, δεκτό
και περιμένω όλα σας τα σχόλια, καθώς θα ήθελα πάρα πολύ να συζητάμε μεταξύ μας, να συνεργαζόμαστε, να προτείνουμε κάποια πράγματα που θεωρούμε εμείς ότι πρέπει να γίνουν. Και όπως είδατε από 4 σχόλια και ένα άτομο στο Instagram, καταφέραμε πάνω κάτω να καταλάβουμε πού είναι το πρόβλημα. 5 μυαλά είναι καλύτερα από ένα. Εσείς μου δώσατε τις ιδέες, εγώ το έπιασα, το ξεκίνησα, προσπάθησα και μάλλον θα το συνεχίσουμε μέχρι να το φτιάξουμε. Υπάρχει περίπτωση και να μην τα καταφέρουμε να το φτιάξουμε, αλλά θα πούμε ότι προσπαθήσαμε, ότι εξαντλήσαμε όλες τις πιθανότητες. Τι λέτε κι εσείς? Ελπίζω να μην σας κούρασε αυτό το επεισόδιο, ελπίζω να μην σας κούρασα γενικά με αυτά που είπα. Κρατήστε το τελευταίο σκέλος καλύτερα, γιατί νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό από όλα τα υπόλοιπα, και ελπίζω αυτή η σειρά να συνεχίζει να σας αρέσει, να συνεχίζει να τραβάει το ενδιαφέρον σας και να περνάτε όμορφα σε αυτήν. Αν λοιπόν το κάνει αυτό αυτή η σειρά, αφήστε μου ένα like, καθώς βοηθάει και αυτό αρκετά, όπως και ένα subscribe, καθώς φτάνουμε στους 1000. Καλά, εγώ τώρα που το τραβάω είμαι στους 985, μπορεί εσείς τώρα που το βλέπετε να έχουμε πατήσει τους 1000, αλλά γιατί όχι, αν θέλετε κάντε και ένα subscribe να βοηθήσουμε να ανεβούμε και πιο πάνω, έτσι. Δεν σταματάμε εδώ, συνεχίζουμε. Αυτά, να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακο που έρχεται, να περάσετε όμορφα αυτές τις μέρες, να είστε καλά και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!